επενδύοντας σε νέα συστήματα και τεχνολογίες προς όφελος του συνεργάτη, μειώνοντας σημαντικά κόστη και δημιουργώντας μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, η AIG στοχεύει να είναι στις 5 πρώτες εταιρείες γενικών ασφαλιών στην Ελλάδα. Η AIG, που γιορτάζει φέτος 100 χρόνια λειτουργίας του ομίλου, μαζί και με την επίσκεψη του CEO Ευρώπης κυρίου Λίλε Λούντ στην Ελλάδα, δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και νέα προϊόντα. So it's an exciting time for us to be here. The team is wonderful. We're really looking at how can we develop new products and be a force in the local Greek market. Ο Brian Duperreault είπε AIG left Greece, not Greece left AIG. Άρα εμείς συνεχίσαμε να δουλεύουμε, συνεχίσαμε να πουλάμε AIG. Η επαναφορά της είναι πολύ σημαντική γιατί συνδυάζεται και με επένδυση σε καινούργια συστήματα όπως είπαμε. Είναι το κομμάτι που υστερούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που οι συνεργάτες μας ζητάνε. Άρα μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες αυτό θα το έχουμε διορθώσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι μας δίνει access περισσότερο σε συνεργάτες, μειώνει τα έξοδά μας, μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς. Όταν γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί σημαίνει ότι μπορείς να γράψεις περισσότερο business, άρα έχουμε στόχους να πρωταγωνιστήσουμε στην αγορά, να είμαστε μέσα σε μια τριετία, τετραετία, μέσα στις 5 εταιρείες γενικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα. Ετοιμάζουμε το operating model μας γι' αυτό, προσπαθούμε να στήσουμε τις δομές μας με διαφορετικό τρόπο ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα και να μπορούμε να προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρει μια σύγχρονη εταιρεία στο σύγχρονο περιβάλλον. Πείτε μου ένα λόγο που μπορεί να επιλέξει ένας επιχειρηματίας σήμερα στην Ελλάδα την AIG. Για τον επαγγελματισμό μας, για τη σοβαρότητά μας και γιατί πραγματικά εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε σωστά προϊόντα και όχι να πάρουμε όγκους ή να πάρουμε τα εύσημα ή να κάνουμε show off. Είναι πραγματικά η ουσία. Να μπορούμε να δώσουμε στον πελάτη αυτό που θέλει και να το πληρώσει σωστά και όταν έρθει η στιγμή, χτύπα ξύλο, να μπορούμε εμείς να το πληρώσουμε σωστά. Πάρα πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Πραγματικά γιορτάζουμε σήμερα τα 100 χρόνια της AIG. Είμαστε εδώ μαζί με τους συνεργάτες μας. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι για το ήθος της εταιρείας, την κουλτούρα της εταιρείας, τις αξίες της, που θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτές, στην καινοτομία με τα προϊόντα, τα καινοτόμα που έχουμε και στα commercial, με τα financial lines και το property και στα consumer, με το αυτοκίνητο, την κατοικία, το PCG. Καινοτόμες καλύπτουν ακόμα και στο αυτοκίνητο. Οπότε ευθυγνωμιζόμαστε, συνεχίζουμε σε αυτή τη στρατηγική, αλλάζουμε τα συστήματά μας, εξελισσόμαστε και στο τεχνολογικό κομμάτι και είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες μας σε όλο αυτό το έργο και να μας υποστηρίξουν βέβαια γιατί είναι μια σχέση αμφίδρομη. Η εκδήλωση είναι καταρχάς να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια, το οποίο στο σύγχρονο περιβάλλον για μια επιχείρηση δεν είναι εύκολο πράγμα, έτσι, να μπορέσεις να φτάσεις στα 100 χρόνια. Για την Ελλάδα είναι επίσης μια μεγάλη ιστορία, η οποία αυτή τη στιγμή μετράει 68 χρόνια, άρα πλησιάζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι, έτσι, διότι παγκοσμίως είναι μια μεγάλη προσφορά και στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη προσφορά. Και συνεχίζουμε. Όσοι επιχειρηματίες ή συνεργάτες μας ξέρουν και μας έχουν παρακολουθήσει τις τελευταίες 2 δεκαετίες, ξέρουν ότι έχουμε φέρει πάρα πολύ μεγάλα προϊόντα στην Ελλάδα. Έχουμε εισάγει πάρα πολύ μεγάλα προϊόντα. Σημαντικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα. Το τελευταίο είναι το cyber. Αλλά δεν θέλω να σταματήσω εκεί. Πριν από αυτό ήταν το environmental, πριν από αυτό ήταν προϊόντα ειδικά για το casualty, πριν από αυτό ήταν kidnap and ransom, πολλά πράγματα. Έτσι, δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να καινοτομούμε. Και αυτό είναι η ουσία της ασφαλιστικής εταιρείας. Η καινοτομία όμως δεν είναι μόνο σε καινούργια προϊόντα, είναι να κάνεις όμως και πράγματα καθημερινά πιο σωστά. Πιο καλά για τους συνεργάτες, πιο καλά για τους ασφαλισμένους. Αυτό είναι. Σήμερα είδαμε και την παρουσία της ηγεσίας της AIG εδώ στην Ευρώπη. Δύο λόγια για το τι σημαίνει αυτή η παρουσία εδώ. Σημαίνει ένα μεγάλο ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική ομάδα. Μιλάμε ότι αυτό που ήταν ο οργανισμός Ευρώπη μαζί με το UK, τώρα είναι δύο οργανισμοί διαφορετικοί. Το UK μόνο του και η Ευρώπη μόνη της. Έτσι. Και η επίσκεψη, η οποία είναι η δεύτερη επίσκεψη του κυρίου Λίλε Λούντ στην Ελλάδα,
είναι ένα σαφέστατο ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική ομάδα. Έτσι. Διότι έχουμε κάνει πολλές κουβέντες, πολλές συζητήσεις, κάνουμε μια σημαντική επένδυση σε συστήματα τα οποία θα μας δώσουν ένα πολύ σύγχρονο πρόσωπο και πιστεύω ότι είμαστε όλοι ενωμένοι προκειμένου να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Το μήνυμά σας κλείνοντας για τα επόμενα 100 χρόνια. Θα είμαστε εδώ, μάλλον όχι εγώ, κάποιος άλλος, αλλά θα είμαστε εδώ σαν οργανισμός να προσφέρουμε αυτά που ξέρουμε να προσφέρουμε. Καινοτομία, δίκες αποζημιώσεις και ένα καλό περιβάλλον για τους εργαζόμενους μας.